Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντής και παρακολουθείτε την εκπομπή «Νέες Εποχές», την τηλεοπτική εκδοχή του ομώνυμου ενθέτου απόψεων και θεμάτων κουλτούρας της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής». Με την εκπομπή αυτή, παρουσιάζοντας ανθρώπους που ξεχωρίζουν με το έργο τους στον κόσμο της διανόησης, των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, επιχειρούμε να φωτίζουμε κομμάτια της προσωπικής και επαγγελματικής τους πορείας και παράλληλα να αποτυπώνουμε τις εξελίξεις στη σύγχρονη ελληνική και παγκόσμια κουλτούρα. Απόψε, θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση που είχαμε με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας νέου ελληνισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνο Φωτιάδη. Αμέσως μετά τη συζήτηση, θα ακολουθήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Genocide, a true story», μια αληθινή ιστορία. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε μαζί με τον συγγραφέα και ομότιμο καθηγητή ιστορίας νέου ελληνισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Κώστα Φωτιάδη. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Είναι μεγάλη μας τιμή. Και δική μου τιμή είναι. Αν ήθελα να σας περιγράψω σε κάποιον με μία πρόταση, ίσως να έλεγα ότι είστε ο καθήλυν ιστορικά αρμόδιος για το θέμα, τον μεγάλο θέμα της γενοκτονίας του Πόντου. Και ότι μάλλον είστε και αυτός που ιστορικά έχετε τεκμηριώσει αυτό το γεγονός. Θα ήμουν ακριβής. Ναι, το 1996 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ομόφωνα ανέθεσε σε μένα να συγκεντρώσω τα ντοκουμέντα που στοιχειοθετούν το έγκλημα της γενοκτονίας. Και μετά από 8 χρόνια, χωρίς να έχω προσωπικό χρόνο, μαζί με την γραμματέα μου που ήταν η υποψήφια διδάκτορας μου, η Ευαγγελία Μπουμπουγιατζή, δουλεύαμε με τα αρχεία των Υπουργείων Εξωτερικών της Ευρώπης και κατορθώσαμε στην πρώτη φάση που ολοκληρώσαμε την δουλειά μας με 14 τόμους να πάω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να καταθέσω το υλικό, γιατί αυτή ήταν η απόφαση, για να τα εκδώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λόγοι πολιτικοί, γεωστρατηγικοί, γεωπολιτικοί έπαιξαν αρνητικό ρόλο. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν ήθελε να τα εκδώσει τότε, παρόλο που η ίδια είχε ορίσει εξαμελή επιστημονική επιτροπή που να ελέγξει το υλικό όλο και η εξαμελής επιτροπή έκανε μία άριστη έκθεση. Ήταν οι πιέσεις που δέχθηκε τότε το Ελληνικό Κοινοβούλιο από Αμερική να αποφεύγουν τις εντάσεις με την Τουρκία, αλλά και η ίδια η Τουρκία, η οποία γνώριζε το έργο ότι ολοκληρώθηκε και ότι θα κατατεθεί στη Βουλή και πίεσε με το δικό της τρόπο να μην εκδοθεί το υλικό αυτό. Ωστόσο, μόνος μου προχώρησα με προεγγραφές συνδρομητών και κάποια στιγμή εξέδωσα τους τόμους. Είδε το υλικό ο πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης, και ζήτησε συγγνώμη που δεν εκδόθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και μου είπε, έλα να βγάλουμε έναν τόμο. Για να μπορούμε με έναν τόμο να τον μοιράσουμε αυτόν τον τόμο σε όλες τις πρεσβείες, σε όλους, θα λέγαμε, σε όλα τα ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με θέματα γενοκτονιών. Και ο ίδιος μου υποσχέθηκε ότι θα εκδοθεί και σε 6 γλώσσες, αφού η ίδια η Βουλή ανέλαβε τη μετάφραση στις 6 γλώσσες. Μάλλον πολλές φορές η πολιτική βλάπτει την ιστορία. Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί παρεμβαίνει εκεί που δεν πρέπει και μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία πολλαπλής ανάγνωσης της ιστορίας, που σέβομαι την θεωρία αυτή της πολλαπλής ανάγνωσης. Ωστόσο, όμως, ορισμένες φορές θα πρέπει να αποδεχθούμε τον μαθηματικό όρο του 2 συν 2 κάνει 4 και όχι συμπλήν 4. Να πάμε λίγο από την αρχή. Θα ήθελα λίγο να δούμε τα παιδικά σας χρόνια και να διερευνήσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο φτάσατε στο σημείο που είστε σήμερα. Να έχετε γράψει τόσα πολλά βιβλία και να έχετε τόσο βαθιά γνώση σε ένα τόσο δύσκολο ιστορικό ζήτημα όπως είναι
η γενοκτονία των Ποντίων. Μεγάλωσα σε ένα καθαρά ποντιακό χωριό. Οι κάτοικοι του χωριού μου ήρθαν από δύο χωριά του Πόντου, το Ντερέκιο και την Κόφτεπε, της περιοχής Σεβάστιας. Στο δημοτικό έμαθα ελληνικά. Μέχρι το δημοτικό ήξερα μόνο ποντιακά. Μάλιστα, δυσκολευθήκαμε στις πρώτες δύο τάξεις με τα ελληνικά μας. Εγώ δύο φορές από τον αγαπημένο μου δάσκαλο τιμωρήθηκα κιόλας ότι θα πρέπει να γράψω 100 φορές. Άλλη φορά δεν θα μιλώ ποντιακά, άλλη φορά δεν θα μιλώ ποντιακά. Έπιασε. Όχι, γιατί ήταν η γλώσσα η μητρική μου και με αυτή μπορούσα να εκφραστώ. Σταδιακά όμως στο σχολείο μάθαμε και τα ελληνικά και προχωρήσαμε. Ο πατέρας μου ήταν ιερέας και καλήφωνος πολύ και κάποια στιγμή στην Παναγία Σουμέλα τον επέλεξα να γίνει ο ιερατικός προϊστάμενος. Και είχα την χαρά και την ευτυχία πλέον τη χρονιά που πέρασα στο Πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική με υποτροφία, να έχω πλέον επαφή με τους ανθρώπους της πρώτης γενιάς των Ποντίων, που όλοι τους επισκέπτονταν την Παναγία Σουμελά, είναι το σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού και είναι ο χώρος, ο γεωγραφικός, που νομίζω ότι πλέον μας μεταφέρει στον ιστορικό χώρο μας, τον Πόντο. Mm. Και ιδίως τα πρώτα χρόνια, εκείνα τα χρόνια τα όμορφα, τα πανηγύρια και οι παραδόσεις και όλα ήταν αυθεντικά, σε αντίθεση με την σημερινή εποχή που πλέον έχουν εκφυλιστεί. Ναι, έχουν εκφυλιστεί τα πάντα. Έτσι, η πρώτη δάσκαλή μου ήταν οι άνθρωποι της πρώτης γενιάς, οι διανοούμενοι πόντοι της πρώτης γενιάς, που έρχονταν και μένανε κάποιες μέρες στην Παναγία Σουμελά. Μεγάλο ρόλο έπαιξε στην σταδιοδρομία μου ο πνευματικός μου πατέρας, ο μεγάλος μου δάσκαλος, ο Απόστολος ο Βακαλόπουλος, ίσως ο κορυφαίος καθηγητής της νεοελληνικής ιστορίας. Αν τον 19ο αιώνα ήταν ο Παπαρηγόπουλος, τον 20ο είναι ο Απόστολος Βακαλόπουλος με το 7ο έργο του «Ιστορία του νέου ελληνισμού», που είναι ο μόνος που δεν αναφέρεται στην ιστορία της Ελλάδας, αλλά του ελληνισμού. Και ο ελληνισμός, ο οικουμενικός, είναι και έξω από τα σύνορα του γεωγραφικού μας χώρου. Ο ίδιος μου πρότεινε να ασχοληθώ πρώτα με τους κρυπτοχριστιανούς και όταν τελείωσα μου είπε, κάναμε και ένα ταξίδι με το Πανεπιστήμιο στη Γερμανία και μου είπε, εδώ στο Τίπιγκεν, έλα να κάνεις το διδακτορικό σου. Πηγαίνω στο Τίπιγκεν, βρίσκω έναν εξαιρετικό καθηγητή, τον Ernst Zeden, ο οποίος με δέχθηκε σαν παιδί του και είδε ότι το θέμα μου ήταν, παρουσίαζε ενδιαφέρον ακόμη και για τους Γερμανούς, γιατί ήταν κάτι ξεχωριστό από αυτά που και ήδη μελετούσαν. Και ολοκλήρωσα παράλληλα με την έρευνα για τους κρυπτοχριστιανούς, δουλεύοντας στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Βιέννης και της Βόνης, βρήκα πάρα πολλά έγγραφα για τους διωγμούς των Ελλήνων του Πόντου. Και ζήτησα, πέρα από το συγκεκριμένο θέμα, από τον καθηγητή μου, να πάρει θέση για αυτές τις βαρβαρότητες που διαπράχθηκαν σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου, όχι μόνο από τους νεότουρκους, αλλά και από τους Γερμανούς. Και εκεί ήταν, θα έλεγα, η καθοριστική απόφαση να ασχοληθώ σοβαρά με το συγκεκριμένο θέμα της γενοκτονίας, γιατί ο ίδιος μου είπε, παιδί μου, εδώ δεν είναι απλώς διωγμή, είναι μια γενοκτονία και σε αυτή τη γενοκτονία έχουμε συμμετοχή και εμείς οι Γερμανοί. Δηλαδή, δεν είμαστε προτέτοι δύο μόνο παγκοσμίων πολέμων, αλλά κάναμε κακό και σε πολλούς άλλους μικρούς λαούς και κάναμε και στον ελληνισμό του Πόντου μέσα από τις πηγές, όπως φαίνεται εδώ. Από το 1978, που ουσιαστικά άρχισε είναι η πρώτη σας πραγματική και βαθιά επαφή με την γενοκτονία, που σας αποκαλύπτεται και από τον Γερμανό καθηγητή, ως σήμερα, έχουν περάσει πολλά χρόνια, πόσα βήματα έχουν γίνει μπροστά προς την πραγματική, καθολική και επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας?
Επίσημα το 1988, στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο, μιλήσαμε. Γιατί εγώ το 85 τελείωσα το διδακτορικό μου και γύρισα από την Γερμανία στην Ελλάδα. Και το 88, στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο, η εισήγησή μου ήταν η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και η εισήγηση του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, ενός άλλου κορυφαίου διανοούμενου του ποντιακού χώρου και πολιτιολόγου και κοινωνιολόγου, έτσι, με λαμπρές σπουδές στην Ιταλία, ήταν η καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ήταν δύο εισηγήσεις για πρώτη φορά σε συνέδριο παγκόσμιο που θέτουμε επαναστατικά όχι μόνο θέματα που έχουν σχέση με το χορό, το τραγούδι, τις παραδόσεις, αλλά μπαίνουμε στην καρδιά του προβλήματος του ποντιακού ζητήματος που είναι και η αναγνώριση της γενοκτονίας. Γιατί δεν υπάρχει ποντιακή οικογένεια που να μην έχει του κόσμου τα θύματα. Και λέμε, ξεκινούμε την έρευνα και διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση. Και αρχίζουμε πρώτα με ένα μικρό βιβλίο που βγάλαμε οι δυο μας, «Πόντι, δικαίωμα στη μνήμη». Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στη διαδικασία της συνεχούς έρευνας. Έρχεται μετά η κυβέρνηση, και εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα, είναι ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, αυτός που έχει σύμβουλο τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη και δέχεται και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης και να γίνει και η έρευνα με έξοδα του Κοινοβουλίου. Τα έξοδα από το Κοινοβούλιο δεν ήρθαν ποτέ, διότι δεν αποδέχθηκα ούτε μία δεκάρα όταν μου ανέθεσαν να συγκεντρώσω τα ντοκουμέντα. Είχα πει τότε με γραπτή επιστολή ότι μας ικανοποιεί η απόφαση της Βουλής ότι θέλει να προχωρήσουμε στην διεθνή αναγνώριση μέσα από την έρευνα και θα καλύψουμε εμείς τα έξοδα μόνοι μας, ότι αρκεί το Κοινοβούλιο να εκδώσει τους τόμους. Εκεί λιποψήφισε το Κοινοβούλιο. Υπήρχε μια τουρκοφοβία στο Κοινοβούλιο και αυτή, μπορώ να πω, υπάρχει από το 1923 και μετά. Και παρόλο που δεν έχουμε καμία πολεμική σύραξη, έχουμε πολλές ταπεινωτικές ήττες σταδιακά, ως τις μέρες μας, που οι Τούρκοι κάθε τόσο διεκδικούν και κάτι και εμείς παραμένουμε αμυντικοί. Δεν διεκδικήσαμε ποτέ, που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε, παράδειγμα, τους ελληνόφωνους μουσουλμάνους και τους κρυπτοχριστιανούς που παρέμειναν στον Πόντο και στη Μικρά Ασία όλοι. Γιατί η ανταλλαγή των πληθυσμών έγινε με ένα κριτήριο μόνο, το κριτήριο της θρησκείας. Αναλυτική έρευνα που έγινε το 1911-13 και που υπάρχει και στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας αλλά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μας βεβαιώνουν τα ντοκουμέντα ότι έμεινε ένας πολύ μεγάλος αριθμός ποντιόφωνων μουσουλμάνων που λένε ότι εμείς είμαστε μουσουλμάνοι, αλλά είμαστε ένα αίμα μαζί σας, είμαστε Ρωμιοί. Και ήταν καταγραμμένοι ως ελληνικής καταγωγής ποντιόφωνοι μουσουλμάνοι. Που φανταστείτε, δηλαδή αύριο εγώ αν γίνω μουσουλμάνος δεν είμαι Έλληνας. Έτσι αντίστοιχα χάθηκαν και ελληνικοί πληθυσμοί που έφυγαν από την ελληνική επικράτεια προς την Τουρκία. Είναι ακριβώς. Με το θρήσκευμα το μουσουλμανικό, που και αυτοί κάπως το είχαν επιλέξει για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Έχουμε ακριβώς την ίδια περίπτωση, δεν μόνο οι τουρκοκριτικοί που ξέρουμε και που φύγανε, αλλά έχουμε στην περιοχή της Κοζάνης ειδικά και στα Γρεβένα, στο Κρίφσκι, ένα χωριό που σήμερα όμως αναζητούν και αυτοί οι πρόσφυγες που φύγανε και πήγανε στην Τουρκία και έχουν κάνει αντίστοιχους συλλόγους μας, όπως και εμείς εδώ βλέπετε, είμαστε σε ένα φιλόξενο χώρο της Ένωσης Ποντίων Μελισσίων. Έχουν και οι πρόσφυγες που φύγανε από την Ελλάδα και πήγανε εκεί, έχουν κάνει αντίστοιχους συλλόγους και διατηρούν και τη γλώσσα και τα τραγούδια και τους χορούς. Μάλιστα μου λέγε ένας φίλος μου, Αϊτσάν, ρώτησαν τον Μουσταφά, «Μουσταφά, είσαι Τούρκος?» Και αυτός λέει, «Μα την Παναγιά, ναι, μα την Παναγιά». Δηλαδή, επιβεβαιώνεται ότι κρύβεται κάτι άλλο μέσα σε αυτούς
τους πληθυσμούς που επειδή ήταν πολύ άδικη η ανταλλαγή των πληθυσμών με κριτήριο μόνο τη θρησκεία. Δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή η βάρβαρη η ανταλλαγή. Δεν, ενώ με την συνθήκη του Νεηγή υπήρχε η ελευθερία, όποιος ένιωθε Βούλγαρος μπορούσε να πάει στη Βουλγαρία και όποιος ένιωθε Έλληνας εδώ. Εδώ χρησιμοποιήθηκαν οι άνθρωποι ως λαχανικά και μεταφυτεύτηκαν ακριβώς από έναν τόπο σε έναν άλλο. Ήτανε, γι' αυτό και άφησε πολλές πληγές. Και η μία πληγή είναι ότι περάσανε 100 χρόνια και σήμερα ακόμη, στον Πόντο, στα ταξίδια που πηγαίνουμε, όλοι εμείς έναν έμαν είμαστε με τεσσές. Ρωτώ σε μια συνέντευξη που παίρνω εγώ μια γιαγιά. Λέω, θα μου δίνεις την κόρη σου? Και η απάντηση είναι, σε σένα την δίνω, στον Τούρκο δεν την δίνω. Κοίταξε πώς μοιάζουν τα πρόσωπά μας. Ολοκληρώνοντας, δυστυχώς, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες τη συζήτησή μας αυτή. Να πούμε και δύο λόγια για το ντοκιμαντέρ που ακολουθεί αμέσως μετά. Ναι. Είναι μια καταπληκτική δουλειά μιας ποντίας από το Ριάκιο της Κοζάνης, η οποία σπούδασε γερμανική φιλολογία και σήμερα είναι ανώτατος στέλεχος της Λουφτχάνσα στη Φιλαδέλφια. Ευτύχησα να τη γνωρίσω στα ταξίδια που έκανα στην Αμερική και με καλούσαν εκεί να μιλήσω για τα θέματα της ιστορίας του Πόντου και θεωρεί ότι είμαι ο δάσκαλός της. Πήρε κάποια στοιχεία από τα βιβλία και έκανε έναν ντοκιμαντέρ με δικά της έξοδα. Γι' αυτό λέω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει το δικό του μνημόσυνο. Mm. Έκανε με δικά της έξοδα αυτό το καταπληκτικό για μένα ντοκιμαντέρ που με εκφράζει απόλυτα, γιατί είναι ακριβώς ιστορία μιας συγκεκριμένης ηρωίδας που ο ποντιακός ελληνισμός έχει ανάλογες τέτοιες ιστορίες, δηλαδή έχουν όλες οι οικογένειες. Δεν υπάρχει ούτε μία που να μην έχει, που να μην έχει υποστεί γενοκτονία, που να μην έχει χάσει από τα 5 άτομα της οικογένειας τα 3. Αυτή είναι η στατιστική. Οι Πόντοι χάσαμε τα 3/5 του πληθυσμού μας, είτε στον ιστορικό Πόντο, είτε μετά όσοι ζήτησαν να πάρουν τον δρόμο αναγκαστικής φυγής και σωτηρίας προς τη Ρωσία, χάθηκαν και εκεί, κυρίως στην περίοδο των σταλινικών διωγμών. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
Δεν έχει καμιά σημασία πώς λέγομαι. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είμαι. Μια σήμαντη, ξεχασμένη Ελληνίδα του Πόντου είμαι. Που ξεψύχησα κάτω από τα πόδια του τακτικού τουρκικού στρατού. Δεν έχει καμιά σημασία ποια είμαι. Μια αμεληταία μονάδα μέτρησης για ιστορικές έρευνες και ειδικούς γενοκτονολόγους. Αυτό είμαι. Και παίζουνε οι ειδικοί. Παίζουν με την αντοχή σας. Και παίζουν με τις λέξεις. Ήταν γενοκτονία. Είχαν πρόθεση οι Δήμοι. Το σχεδίασαν. Αν το σχεδίασαν, ναι, ήταν γενοκτονία. Αυτοί όμως δεν το σχεδίασαν. Έτσι λένε. Εκατομμύρια άνθρωποι πέσαμε θύματα άτακτου τουρκικού στρατού και εξαγριωμένων τσέτιδων. Έτσι λένε. 2 εκατομμύρια Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι, βγήκαμε στο δρόμο και είχαμε την ατυχία να πέσουμε πάνω σε εξαγριωμένους Κούρδους και έγινε το μακελιό. Έτσι λένε. Με αποκαλούν παράπλευρη απώλεια ενός πολέμου. Στην καλύτερη περίπτωση, με αποκαλούν έγκλημα πολέμου. Έγκλημα, ναι. Πολέμου, ποιος πόλεμος. Εγώ ξέρω ότι πόλεμος είναι η αντιπαράθεση στρατών με όπλα. Όταν βάζεις γέρους, γυναίκες και παιδιά να περπατάνε από τη μια άκρη της Τουρκίας στην άλλη, έτσι χωρίς να σου έχουν κάνει κάτι. Απλά επειδή είναι αυτό που είναι και επειδή πιστεύουν αυτό που πιστεύουν και εσύ από δίπλα, καβάλα στο άλογο, τους ταπεινώνεις, τους βασανίζεις, τους βιάζεις, τους εκτελείς. Αυτό, παλικάρια, δεν είναι πόλεμος. Αυτό γενοκτονία λέγεται. Ποιος πόλεμος. Μεγάλωνα το παιδί μου εκεί στα ήσυχα χωριά του Πόντου. Και ράγιζε η καρδιά μου κάθε φορά που έτρεχε και έπεφτε. Έτρεχα, το αγκάλιαζα που λόπον. Λελεύσε η μάνας. Τη μάνας η καρδία πολλάπονη. Και μπορώ να λέπωσε να κλαις. Δεν μπορούσα να το δω να κλαίει. Το είδα να πεθαίνει στα χέρια μου. Εκεί, στην πορεία δίχως προορισμό. Ή μάλλον στην πορεία με προορισμό το θάνατο. Εκεί που με έσυραν βία, όλοι αυτοί που ήθελαν να καθαρίσουν την Τουρκία. Εκεί που το παιδί μου, βλέποντας τα άλλα παιδιά να πεθαίνουν, με ρώταγε, πού πάνε τα παιδιά, μάνα. Πού πάνε τα παιδιά που πεθαίνουνε. Και εγώ του απαντούσα, στην καρδιά της μάνας του. Στην καρδιά της μάνας του, αγόρι μου. Ναι. Για όλα είχα μια απάντηση. Τη μάνα θα ήμουν αν δεν είχα. Μόνο όταν άρχισε να ξεψυχάει το παιδί μου στα χέρια μου και με κοίταξε και με ρώτησε γιατί, μόνο τότε δεν είχα απάντηση. Εσείς έχετε την απάντηση. Εσείς μπορείτε να απαντήσετε γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν τους ανθρώπους επειδή είναι διαφορετικοί. Ξεψύχησε το παιδί μου στα χέρια μου. Το ακούμπησα ευλαβικά κάτω στο χώμα. Και έψαχνα να βρω μέρος να το θάψω. Και τότε ήρθε εκείνος, ο Δήμιος. Στάθηκε μπροστά μου και μου είπε, το παιδί θα μείνει εδώ. Εσύ προχώρα. Πού τη βρήκα τη δύναμη. Εγώ η ασήμαντη Ελληνίδα του Πόντου. Εγώ η αδύναμη, η χαροκαμένη μάνα. Πού το βρήκα το θάρρος. Σηκώθηκα όρθια μπροστά του και τον είπα, βήμα δεν θα κάνω. Κοίτα με, μπορείς να με σκοτώσεις, δεν σε φοβάμαι. Αλλά το παιδί μου δεν θα το αφήσω άθαυτο. Ούτε ο δικός σου ο Θεός δεν το επιτρέπει αυτό. Εγώ το παιδί μου θα το θάψω. Σκότωσέ με, αλλά δεν μπορείς να με κάνεις να κάνω βήμα από εδώ. Χτύπα με, μπορείς να με σκοτώσεις για να νιώσεις δυνατός. Μόνο σε παρακαλώ, μην πυροβολήσεις την καρδιά. Εκείνο το αγόρι μου. Μην το σκοτώσεις 2 φορές. Και εκείνος
σημάδεψε και πυροβόλησε στην καρδιά μου. I'm an American-born U.S. citizen of Pontian descent. My name is Olga Karapanayotidou Tsaousidou. From my very existence, I'm different. I am American. I am Greek. I am a Pontia. The city which raised me is named Philadelphia, a name that is different, not American. It comes from the Greek language explaining to love everyone and everything around it, everything that can be different. Philadelphia's buildings are designs from various backgrounds, many from Greek architecture, and this is different. This difference brings quality and diversity, quality to Philadelphia, quality to the U.S., which results in quality to our lives. The Greeks of the Black Sea area of Pontos were different than the Turks. Their difference brought industry, good trade, and culture. Their difference coined the description of the Black Sea, calling it the hospitable sea, Efxinos Pontos. Kemal Atatürk's vision was tunneled by the need to be identical and unvarying. He could not see progress in beauty or quality or culture. He envisioned that his country would be best if all looked the same, spoke the same, practiced the same faith. He despised diversity, and he was afraid of what could become of different. من متفاوت هستم، اما نسبت به شما پایین نیاوردم. شاید لباس من برای شما جالب است، شاید سخنان من برای شما عجیبا غریب است، اما در زبان ما هم شعرها انلال بایایی داریم که مادران برای طفلایشان می سرایند. یه جبله سول مگدل تقبار با اندما برسب کفله حیمانوتن زرم مکنه تدرگو یه می فتزم هون تبلو یه می درگ گدیانو بزی تقبار لیمی ሳተፍ ማንኛውም የህብረተሰብ አካሎች ሊያፍሩና ሊታረሙ ይገባል። ለተጎጂ አካላቶችም እውቅና ሊሰጡና ይቅርታ ሊጠይቁ ይገባል። ይህ ተግባር ኢሰብአዊና የሰው ልጆችን ክብር የሚነካ ነው። ማንም ሰው መግደል አይገባም። The Greeks of the Black Sea area lost Pontos, but Turkey lost the Greeks, the diversity, the opportunity of quality. We look forward for justice and not revenge. His cleansing is the genocide that the Greeks of Pontos endured. I and the rest of us of Pontian descent have a responsibility to the Greeks of Pontos. Our responsibility to never forget the genocide, to have the genocide recognized throughout the world by our successors. We will utilize our resources. We will meet resistance and opposition, but we will persist. We have patience, therefore, we will have recognition. It is the same patience that the Greeks of Pontos had as they were made examples of with the expulsory exchange. This exchange, which led them to their new odyssey.
that no political figure could consider becoming refugees, πρόσφυγες. Αγγίζω τη θάλασσα και αγγίζω τον τόπο μου. Αγγίζω τη θάλασσα και αγγίζω αυτούς που αγάπησα. Αγγίζω τη θάλασσα που αγγίζει τη ζωή μου εκεί στην άλλη άκρη της. Πώς ζω, πώς μπορώ κι ανασένω. Πώς αντέχουν τα μάτια μου να βλέπουν τη ζωή μετά από τόσον θάνατο. Ποιος μου έδωσε το δικαίωμα να ζω. Ποιος μου έδωσε το δικαίωμα να ζω εγώ, όταν έφυγαν όλοι οι άνθρωποι μου. Πού θα σταθώ, πού θα ακουμπήσω. Μόνο τη θάλασσα θέλω να αγγίζω, μόνο τη θάλασσα. Και έρχεστε εσείς σήμερα και αφισβητείτε τη γενοκτονία. Την αποκαλείτε εθνοκάθαρση, ανταλλαγή πληθυσμών, μετατόπιση πληθυσμών, έγκλημα πολέμου. Λες και όλα αυτά κρύβουν λιγότερο πόνο. Λες και όλα αυτά δικαιολογούν τους δράστες. Αν θέλετε όμως να παίξουμε με τις λέξεις, να παίξουμε. Παίξτε όμως τίμια. Γενοκτονία. Γενοκτονία ήταν. Με την αυστηρή έννοια του όρου, όπως τον έθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη. Και έρχεστε όλοι εσείς οι αρνητές. Και νομίζετε ότι έτσι θα μας κάνετε να λησμονήσουμε. Νομίζετε ότι έτσι θα ακυρώσετε την γενοκτονία. Ακούστε με. Μας απομάκρυναν από τον τόπο μας. Βάλανε σύνορα. Βάλανε χιλιόμετρα ανάμεσα σε εμάς και στον τόπο μας. Βάλανε τον ίδιο το θάνατο ανάμεσα σε εμάς και στον τόπο μας. Και δεν κατάφεραν να μας απομακρύνουν από εκεί. Εμάς, οι ψυχές των νεκρών και οι καρδιές των ζωντανών εκεί γυρνάνε. Στις πλαγιές του Μελά και στα χωριά της Ματσούκας. Μαζεύει η Τουρκία στρατό. Γιατί. Γιατί μαζεύει στρατό, Τουρκία. Ποιον φοβάσαι. Τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Ασσύριους, τους Κύπριους. Αυτοί δεν έχουν δυνατό στρατό. Ποιο φοβάσαι. Να σου πω εγώ ποιον φοβάσαι, Τουρκία. Εμένα φοβάσαι. Εμένα, την ασήμαντη Ελληνίδα του Πόντου. Εμένα φοβάσαι. Γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Η μνήμη είναι πιο δυνατή από όλα τα όπλα. Την αγάπησα την Ελλάδα. Μπορεί κάποιοι να με πλήγωσαν. Να είναι καλά όμως, γιατί με πείσμωσαν. Μπορεί κάποιοι να με πλήγωσαν. Να μην με δέχτηκαν. Να μην με σεβάστηκαν. Μα με σεβάστηκε η πέτρα. Η πέτρα που ένιωσε τον πόνο μου και γεύτηκε το δάκρυ μου.